πρόγραμμα να δούμε. Γεια σας, καλά. Come on, come on.
σου. Δεν είναι για να πάμε στην περιφορά εμείς. Εγώ θα ανακλωπήσω εγώ ρε με τσακ. Εγώ ρε σε σεβαστώ. Φύγει! Πού είναι φορά, thank you.
Άντε ρε σίγουρο. Καλά του. Έλα. Κάσε και διστροφήσαν τα άφια. Και τον χρόνο, παιδιά. Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, και δούμε θα κάνουμε το πανηγύρι μας. Θα ξεκινήσουμε με τη διεξαγωγή του ομορφότερου αλόγου. Το πιένει του, Γιώργο! Σαλβαδόρ! Σαλβαδόρ!
Το πρώτο άλογο που θα περάσει είναι από την Πέτρα. Ο Άδης. Ο Άδης είναι ένα άλογο από την Πέτρα του φίλου μας του Ζερπάκου, που κάθε χρόνο έρχεται το πέρα και μας θυμάει. Ένα τόπιο άλογο. Ο Ανώνυμος που κάθε χρόνο
και αυτός μας θυμάει. Έχει πάρει πρωτιές το άλογο αυτό εδώ στο χωριό. Και γενικά έχει πάρει πολλές πρωτιές στο Καλυστία. Το άλογο, ωραία χαρακτηριστικά. Δικαιώσα άλογα μέχρι στιγμής περάσαν, ήταν τίμια άλογα με καθαρό μυαλό και πήγαν πολύ καλά. Τώρα να έρθει ο ταξιάρχης. Ένα άλογο στη Θερμή. Και αυτό είναι ένα άλογο μικρό σε ηλικία που τη βλέπω. Καβαλάει ο Καβαλιώτης, ταξιάρχης. Μπράβο ταξιάρχη. Ωραίος. Και του χρόνου, παιδιά. Και του χρόνου, ναι. Τώρα θα πάμε στα 50 τα άλογα, οι οποίες οι συμμετοχές ήταν, ο τυχερός ήταν ένας. Είναι ένα άλογο στο 50. Είναι ένα άλογο στο 50. Ο Φαρίτ. Από το Βαφιό, του φίλου μας του Αντώνη. Αυτός ήρθε να μας τιμήσει. Αυτό είναι ένα ωραίο άλογο που μπορούμε να πούμε ότι έχει, από ό,τι βλέπω, αραβικά χαρακτηριστικά, 50% παφαρογνία. Μπράβο. Και αυτός περνάει πολύ ωραία, κύριος. Και τώρα, ωραία. Εντάξει, Αντώνη. Τώρα θα πάμε σε δύο καθαρόαιμα άλογα. Δύο άλογα. Σαλβαδόρ. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο άλογο. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στον Γιώργο που είναι από τους πιο παλιούς καβαλάριδες που είναι σε ενεργεία. Αυτός λοιπόν είναι ο Σαλβαδόρ. Μπορούμε να, αν παρατηρήσετε, το άλογο πάει και παραγωγητριχασμό. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο Γιώργο. Του χρόνου να είσαι καιρός. Του χρόνου, Γιώργο. Λοιπόν, τώρα είναι μια φορά με καθαρό εμιστάταπρετ του Σταμάτη του Ακουπιάν, η Προύσα. Είναι μια φοράδα και αυτή μικρή σε ηλικία, τώρα ξεκινημένη. Σταμάτη. Καθαρό είναι στην κατηγορία της. Μπράβο στα μάτια. Χαίρετε, άμα δεν την κάνουμε και φαζάρι. Μπράβο στα μάτια. Λοιπόν, τώρα
Θα παρακαλέσω τον κόσμο να προσέχει λίγο, γιατί θα βγουν δύο καινούργια ζώα. Μην έχουμε κανένα ατύχημα, γιατί τα άλογα, τα ζώα είναι λίγο δύστροπα. Λοιπόν, να έρθει ο φίλος μας ο Στέλιος ο Καπιοτέλης και ο... Χαράλαπος Καπιοτέλης και ο... και ο Γιώργος Τερζής. Να έρθουν μόνο προσοχή ο κόσμος στα ζώα, παιδιά! Η Μαρία Βαξιβανέλη να έρθει με το... Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί τα ζώα βλέπω εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα να επιστροφούν. Κύριε Μουστάκα, κύριε Γιώργο, Μουστάκας, πρόσεχε, γιατί θα ανεβούν τα ζώα, μην γίνει καμία ζημιά, είναι δύστροπα. Να προσέχει λίγο ο κόσμος, γιατί μην έχουμε θέμα. Καλευτέρ, βοήθησε τη Μαρία για το μωρό να ανεβεί. Εδώ, η αρχηγή. Έχουμε και εδώ ένα ζώο χωρίς καβαλάρι. Προχάνω. Λίγο προσοχή ο κόσμος στα ζώα, γιατί είναι σε περένταση τώρα. Αλλά περιμένουμε ακόμη ένα. Δεν μπορεί να ανοίγει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τώρα και το άλλο το ζώο που μας ήρθε με τη Μαρία τη Βαξιβανέλη Καβάλα. Μπράβο Μαρία, μπράβο, είσαι πολύ ωραία, μπράβο. Όλα τα ζώα πάρα πολύ κοντά, πάνω από 23-24 βαθμούς. Μπορώ να πω ότι η Επιτροπή ψήφισε όλα τα ζώα. Με πάρα, δηλαδή τα ζώα βγήκαν με μονάδα διαφορά σχεδόν όλα. Ήταν πολύ δίκαιη η Επιτροπή. Θα ξεκινήσουμε από το τρίτο. Είναι η φοράδα η Λατίνα του φίλου μας του Γιώργου του Δούκα από του Ματαμάδο, η οποία... Δούκας! Δούκας! Την απονομή θα κάνει ο πρόεδρος Κλειούς, Γιώργος Καπιουτέλης. Τα έπαθα. Τα έπαθλα είναι. Τα έπαθλα είναι 30 ευρώ και ένα γιουλάρι. Ένα
είστε καλά. Και τον χρόνο. Ελεύθερη εργαλεία. Χρόνο, παιδιά. Λοιπόν, τώρα να έρθει ο ανώνυμος. Το φίλο μας ο Στρατή από την Πελόπη είναι ο δεύτερος νικητής, με ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση με μικρή διαφορά από τον πρώτο. Στη μονάδα δηλαδή ήταν η διαφορά. Τα έπαθλα είναι 40 ευρώ και ένα γιουλάρι. Αυτός λοιπόν είναι ο ανώνυμος από την Πελόπη, έχει πάρει πολλές φορές την πρώτη θέση, τώρα πήρε τη δεύτερη με μικρή διαφορά. Να είστε καλά και το χρόνο. Και ο ομορφότερος ήταν ο Άδης. Στην πρώτη θέση είναι ο Άδης. Ο Άδης από την Πέτρα, του φίλου μας του Ζορπάκου. Μία ανθοδέσμη και ένα κύπελο. Πήγε να πάρει το άλλο. Ζουρμπάκος! Λοιπόν, να προσέχει λίγο ο κόσμος στα μωρά. Λοιπόν, αυτός είναι ο Άδης από την Πέτρα. Μπράβο, μπράβο Ζουρμπάκο, μπράβο. Μπράβο. Την απονομή θα κάνει ο Δημήτρης Θεοφάνος. Θα πάρει ένα κύπελο, μία ανθοδέσμη, 50 ευρώ και ένα χαλινό. Και του χρόνου Ζουρμπάκο, να ξαναρθείς. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε κατηγορία. Αυτό που πιστεύει. Θα πάμε στα πινιτάρια, ήταν ένα άλογο, μία συμμετοχή. Είναι ο Φαρίτ. Μισό λεπτό να περάσει το αυτοκίνητο. Πέρασε, πέρασε, πέρασε. Αυτός είναι ο Φαρίτ, θα πάρει τα έπαθλά του, ένα χαλινό αξίας 80 ευρώ, κύπελο και ανθοδέσμη. Μπράβο Αντώνη, να είστε γεραίοι να ξαναρθείτε και του χρόνου. Μπράβο. Και του χρόνου, και του χρόνου. Λοιπόν, και τώρα πάμε στα καθαρόιμα. Καθαρό αίμα άλογα. Λοιπόν, να έρθει ο Σταμάτης ο Κοπιάν με την Προύσα, τη Στάνταμπρετ, είναι η δεύτερη φοράδα. Αυτή λοιπόν είναι η Προύσα, είναι καθαρό η φορά ο Στάνταμπρετ με τον φίλο μας ο Σταμάτη. Θα του την πάρω αυτή κάποια μέρα. Θα πούμε, άμα φύγει και ένα δυο ρακιά. Αν φύγει και ένα δυο ρακιά, τα κανονίσουμε. Λοιπόν, το παζάρι είναι. Στην πρώτη θέση ο Παλέμαχος ο Γιώργος, ο Μουστάκας με τον Σαλβαδόρ. Μπράβο και στους δυο, μπράβο και στους δυο, και στον Γιώργο που ένας Παλέμαχος Καβαλάρης, η ιστορία τιμά κάθε χρόνο το χωριό αυτό.
Την απονομή θα την κάνει ο κύριος Γιώργος Καπιωτέλης, τον έχει αδυναμία του κύριο Μουστάκα, λέει θα την κάνω εγώ την απονομή. Κύπελο, ανθοδέσμη, χρηματικό ποσό και ένα χαλινό. Αυτός λοιπόν είναι ο Σαλβαδόρ και Γιώργο θέλω να σε δούμε αύριο στα Ραγβάνια. Δεν έρχομαι γιατί θα περάσει, θα με κόψει. Και για κουπιά θα με κόψει γιατί θα φοβάται τα Ραγβάνια. Οπότε δεν θα έρθω. Εντάξει, πιο καλά. Ναι. Τα Ραγβάνια. Πιο καλά. Και εγώ και τον χρόνο. Και τον χρόνο. Και τον χρόνο. Και τον χρόνο. Και έτσι τελειώσαμε και αυτή τη δραστηριότητα. Και τώρα θα έρθουν εδώ πέρα τα γαϊδουράκια μας. Επειδή είχαν ισοβαθμία, ήταν και τα τέσσερα ζώα και τα τέσσερα ζώα ήταν τέλεια και η Επιτροπή δυσκολεύτηκε να τα αποφασίζει. Θα τους δώσουμε σε όλους ένα έπαθρο. Λοιπόν, να έρχονται με τη σειρά να παίρνουν τα έπαθλά τους. Σταμάτ, πρόσεχε τα μωρά, πήγα από εκεί. Να έρθει ο Παναγιώτης ο Τερζής, ο ιδιοκτήτης του... Λοιπόν, ήταν μια σκληρή μάχη στην ψηφοφορία. Ο φίλος μας ο Μεγημάρης ήθελε να ήθελε, δεν ήξερε τι να βάλει, τι βαθμό να βάλει, γιατί ήταν τα ζώα τέλεια. Γιώργο, γύρισε λίγο. Μπράβο παιδιά και τον χρόνο. Και στα επόμενα πανηγύρια να πάτε. Όχι, δεν έφυγε. Ναι, φέρτο. Θα δώσουμε το κόκκινο και στο ματιό. Λοιπόν, τώρα θα επενθυμίζουμε ότι αύριο θα έχει μουσική στο βουνό, θα έχει κρέας, αναψυκτικά, σουβλάκια, τα πάντα, όπως κάθε χρόνο, δεν θα παραλείψουμε τίποτα. Αυξάνουμε, δεν μειώνουμε. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους να έρθετε στο φιλόξενο αυτό πανηγύρι. Γεια σας.